Η πολιτική της πράσινης ανάπτυξης προωθείται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως και στη χώρα μας, με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος. Βασικός στόχος είναι η όθηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, δημιουργώντας νέα χρυσοφόρα πεδία για επενδύσεις σε πράσινα και φιλικά προς το περιβάλλον εμπορεύματα, παράλληλα με την ελεγχόμενη απαξίωση και καταστροφή παλιών χαρακτηριζόμενων ως διπογόνων για το περιβάλλον. Χαρακτηριστική είναι η προσπάθεια που γίνεται να πλασαριστεί η πράσινη στρατηγική ως προοδευτική, ιδιαίτερα στην νεολαία, μέσα από την εκπαίδευση σε σχολεία και πανεπιστήμια, αλλά και με άλλους τρόπους, παραδείγματος χάρη μέσω του social media, όπου προβάλλεται ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί στενά ατομική ευθύνη, προωθούνται διάφορα οικολογικά κινήματα κατά της κλιματικής αλλαγής τύπου Greta Thunberg, που στην πραγματικότητα είναι υπέρ των πράσινων επενδύσεων και πατάνε πάνω στην γνήσια ανησυχία πολλών νέων για την καταστροφή του περιβάλλοντος, ενώ δεν είναι ούτε τόσο αθώα ούτε τόσο αυθόρμητα, αφού αξιοποιούνται για να προωθούνται οι πράσινες business. Οι αρνητικές συνέπειες της πολιτικής της πράσινης ανάπτυξης στα λαϊκά στρώματα φαίνονται από μια σειρά ζητήματα, όπως αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων, που κυβέρνηση, αστικά κόμματα και Ευρωπαϊκή Ένωση το αντιμετωπίζουν ως ένα κερδοφόρο πεδίο επενδύσεων, ενώ αποδεικνύεται ότι η πράσινη στρατηγική καμία σχέση δεν έχει με την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Για παράδειγμα, η Δυτική Αττική αποτελεί μια περιοχή που συγκεντρώνει μια σειρά σχεδιασμών της αστικής τάξης. Οι όποιες επενδύσεις γίνονται δεν έχουν στο επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής του λαού, πόσο μάλλον σε μια περιοχή που εδώ και χρόνια υπάρχει οχητά φυλής, που πρόσφατα αποφασίστηκε και νέα επέκτασή του, η τοξική ρήπη των δηληστηρίων, ο κίνδυνος ενός εκτεταμένου βιομηχανικού ατυχήματος. Έτσι, οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής καθημερινά θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, αλλά σύμφωνα με τους στόχους του πράσινου New Deal, είναι στο χέρι τους οι ίδιοι να προστατεύσουν το περιβάλλον, αγοράζοντας παραδείγματος χάρη ένα πανάκριβο οικολογικό αυτοκίνητο. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Δήμου Φυλής, που εδώ και χρόνια καταδικάζει τους κατοίκους να ζουν δίπλα στον καρκίνο του χιτά, αλλά πρόσφατα τοποθέτησε φωτοβολταϊκά σε σχολεία και μάλιστα είναι ο μοναδικός ελληνικός δήμος που τα σχολεία του συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Walk the Global Walk, για να υψώσουν δήθεν οι μαθητές τη φωνή τους κατά της κλιματικής αλλαγής. Αυτοί που ευθύνονται για αναρρύθμιτες καταστροφές όπως φωτιές, πλημμύρες, που όλα αυτά τα χρόνια δεν παίρνουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας του λαού, είναι οι ίδιοι που καλούν σε συστράτευση για την προστασία του περιβάλλοντος και του πλανήτη, ενώ ο πραγματικός ένοχος είναι τα κέρδη των λίγων στο βωμό των οποίων θυσιάζονται οι ανάγκες του λαού. Εν έτη 2022 δεν συμβιβαζόμαστε η ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον να μένουν απροστάτευτα. Η αντιστοίχηση των δυνατοτήτων της επιστήμης σήμερα με την ικανοποίηση των αναγκών του λαού και της νεολαίας μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με τις ρεαλιστικές προτάσεις του ΚΚΕ, που οδηγούν σε έναν άλλον δρόμο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του τόπου μας, που έχει ως επίκεντρο την εξασφάλιση της λαϊκής ευημερίας, την προστασία της ζωής των εργαζομένων και του ίδιου του περιβάλλοντος. Και μόνο αυτός ο δρόμος είναι αναγκαίος και επίκαιρος για το λαό και την νεολαία σήμερα.